Μαράς. Νομίζω δεν είναι αυτό το ζητούμενο που απασχολεί τον κόσμο σήμερα. Νομίζω είναι πολύ πιο σοβαρά τα προβλήματα του κόσμου και ακούνε πλέον και τον κύριο Σαμαρά, νομίζω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, βλέποντας το τι δηλώσεις έχουν γίνει, ιδιαίτερα από το καλοκαίρι και μετά, και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Βενιζέλο, και τι κυβιστήσεις έχουν γίνει σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ένα σχόλιο για τις τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι για να μπορέσουν οι τράπεζες να περάσουν όπως πέρασαν τα τεστ αντοχής, έπρεπε ο ελληνικός λαός να πληρώσει από την τσέπη του 40,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο ακριβώς ήταν και η ανακεφαλαιοποίηση σε ζεστό χρήμα, αφήνοντας έξω προφανώς τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία έχουν πάρει με τη μορφή εγγυήσεων για να δανειστούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τράπεζες. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, έχοντας βάλει 40,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δυστυχώς δεν βλέπει κάποιο αντάλλαγμα σε επίπεδο παροχής ρευστότητας, σε επίπεδο αντιμετώπισης της πιστωτικής ασφυξίας που υπάρχει σήμερα στην ελληνική οικονομία. Να ρωτήσω κάτι από αυτό. Πέστε με, παρακαλώ. Εσείς τι λέτε? Εσείς λέτε ότι έπρεπε να σωθούν, απλώς έπρεπε να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να διοχετευτεί το χρήμα. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό λέτε. Προφανώς. Δεν λέτε ότι δεν έπρεπε να σωθούν. Καλά, αλίμονο. Όχι, γιατί να ρωτήσει δίπλα. Οι τράπεζες, με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε. Να μην σωθούν οι τράπεζες. Εντάξει, με συγχωρείτε. Δεν θέλαμε να κλείσει κάποια τράπεζα, δεν θέλαμε να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Ποιο είναι όμως το θέμα? Για να σας ακούει ο κόσμος. Προφανώς για τον κόσμο το λέω, κύριε Πρωτούλη. Εσείς μας ψηφίσετε, δεν έχουμε ανάγκη. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος. Να σας ακούει ο κόσμος. Να σωθεί προφανώς. Άμα με αφήσετε, θα το καταλάβει και ο κόσμος, νομίζω, και θα μπορέσει να κρίνει και το τι θα πω εγώ και τι θα πει ο κύριος Κρέγκας και τι θα πείτε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες λοιπόν έπρεπε να σωθούν. Όμως με ποιον τρόπο? Είναι δυνατόν να δίνει ο ελληνικός λαός 40,5 δισεκατομμύρια ευρώ? Να κρατικοποιούνται στην ουσία οι τράπεζες, έτσι? Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κρατικοποιηθούν. Στην ουσία το ελληνικό δημόσιο είναι ο κύριος, ο βασικός μέτοχος του τραπεζικού συστήματος σήμερα στη χώρα, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Και την ίδια στιγμή να συνεχίζουν και να λειτουργούν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και το δημόσιο, το ελληνικό, να μην ασκεί κανένα δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας του τραπεζικού συστήματος, έχοντας δώσει 40,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, αυτά είναι από τον οικονομικό τύπο που διάβαζα το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μέσα από προγράμματα τα οποία υπάρχουν από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχουν ποσά τα οποία υποτίθεται ότι θα δίνονταν στις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή επιδότησης, ναι, για συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα 900 εκατομμύρια περίπου, τα οποία εντάχθηκαν επιχειρήσεις και έκαναν προτάσεις, 13.000 περίπου επιχειρήσεις, από τα οποία έχουν εκταμιευτεί μόνο τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Φταίνε οι τράπεζες, λέτε. Αυτά είναι οι τράπεζες. Ακριβώς. Όταν οι τράπεζες ζητάνε ένα αρχικό κεφάλαιο, μια προκαταβολή, μια εγγυητική επιστολή, υποθήκες επί ακινήτων, όταν ζητάνε φορολογικές ασφαλιστικές ενημερότητες, όταν ζητάνε μια σειρά από όρους εξαιρετικά ασφικτικούς σε μια ήδη κατεστραμμένη πραγματική οικονομία, τότε πώς είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα πραγματικά να διοχετευτούν στην αγορά? Εμείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την πειράζουν στην Εθνική και εμείς αυτό που λέμε. Λέμε, κύριε, γιατί κύριε Καμπουράκη, εμείς αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να τεθούν υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Αυτό θα πει ότι πρέπει να αλλάξουν και οι διοικήσεις που έχουν φέρει σήμερα σε αυτή την κατάσταση το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξουν και οι όροι και τα κριτήρια με τα οποία λειτουργούν για να ενισχύσουν την πραγματική οικονομία. Και επίσης αυτό που λέμε, και να μου επιτρέψετε, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, και αυτό είναι και στο πλαίσιο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να δημιουργηθεί και μια αναπτυξιακή τράπεζα και τράπεζες ειδικού σκοπού, οι οποίες να διοχετεύουν αυτά τα χρήματα στην πραγματική οικονομία για να σπάσει. Αν δεν κρατικοποιήσει και έχει τον έλεγχο τη περαιώση τη Εθνική, τη Αλφα και τη Σκούρμπα, τι θε και την άλλη τράπεζα, αφού θα σου δουλεύει αυτή? Το θέμα είναι, κύριε Καμπουράκη, συγγνώμη, μια παρένθεση, καταψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Λαφαζάνη στην Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καταψηφίστηκε, ξαναλέω, από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σκρέκα, σα παρακαλώ. Όχι, καταψηφίστηκε, επειδή έκανε πρόταση. Μην μιλάτε για πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Να περιέλθουν οι τράπεζε σε κρατικό έλεγχο και δεν το υπερψηφίσατε. Προσπαθούμε να συζητήσουμε σοβαρά. Όχι, όχι, όχι. Είναι λάθο αυτό που λέτε. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο στην πρόταση που έκανε ο κύριο Λαφαζάνη. Δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν, αφού το γράφουν όλα τα μέσα. Με συγχωρείτε, είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ποιο ήταν το πλαίσιο του κ. Λαφαζάνη? Καμιά σχέση. Αυτό είναι η συνεδριακή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό συμφωνούμε. Που λέει ότι δεν θα κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες. Μην πετάτε την μπάλα έξω από το γήπεδο. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή ότι το τραπεζικό σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί δεν μπορεί να διοχετεύσει τα χρήματα στην ελληνική αγορά. Και ποιο, και θα με επιτρέψετε, γιατί από εκεί και πέρα τίθενται μια σειρά από ζητήματα. Θα την κάνω την προβοκατόρα και ρώτησα. Να την κάνετε. Πέστε.
Γιατί τα βάζετε με τους τραπεζίτες, ας πούμε. Δηλαδή, με τους τραπεζίτες τα έχετε χάλια και με τους αγγελοπουλίες το έχετε καλά, ας πούμε. Κοίτα αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε. Επειδή είναι πρωτοσέλιδο, γι' αυτό σας το λέω έτσι. Όλη αυτή η ιστορία. Στο ριζοσπάστη ήτανε. Όχι, δεν ήταν στο ριζοσπάστη. Ήτανε στο Βήμα. Που έμοιαζε λίγο το πρωτοσέλιδο, χθες μου έμοιαζε λίγο με ριζοσπάστη, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Κύριε έτσι όπως ήταν. Δεν το κατάλαβα. Το λέω για το Βήμα. Θα αφιλιώτες να τις πάρετε πίσω. Εντάξει. Θα μου επιτρέψετε περί αθλειοτήτων. Θα λέω ό,τι θέλει. Δεν έχει σχέση το Βήμα με το ριζοσπάστη. Κάθε εφημερίδα μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Δεν είμαστε αυγοί, κύριε Σακελαρίδη. Εσείς έχετε τις κολεγές. Σίγουρα δεν είστε αυγοί. Και η Αυγή μπορεί να γράφει ό,τι νομίζει και ο ριζοσπάστης και το Βήμα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καμπουράκη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε... Είναι, είστε αντισυστημικοί, θα σώσετε τις τράπεζες. Οι τράπεζες για να σωθούν, κύριε Σακελαρίδη. Ειλικρινά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την αντισυστημικότητα. Για την αντισυστημικότητα του ΚΚΕ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει 1,5 εκατομμύριο άνεργος, ανεργοί και εσείς μιλάτε για τις τράπεζες. Θα μου πείτε εμένα για τους ανέργους, κύριε Πρωτούλη. Θα μας πείτε σε εμάς για τους ανέργους. Να προσέχετε τότε και εσείς τις στάσεις σας μέσα στο κοινοβούλιο όταν σας χειροκροτάει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας περί χαρής για την κριτική που κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και την πασόκικη νοοτροπία πήρατε. Με την αντιγραφή του ΠΑΣΟΚ πήρατε και την, την πασόκη κοινοτροπία. Αυτό να το εγώ θα ακούσει με τα ίδια μου αυτιά που θα σας χειροκροτήσει Γιώργο Παπανδρέου, το Γιώργο Παπανδρέου της να λέει το ΚΚΕ όταν κύριε έκανε Καμπουράκη, κριτική όμως συνεχίζω για το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι το ΚΚΕ. Να καταγγέλει το ΚΚΕ ο Γιώργος Παπανδρέου σαν αριστερό ψάλι της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά έφερε το δούνου του και έφερε αυτή την εικόνα. Αυτά τα πασόκικα, εμείς τα έχουμε ζήσει χρόνια πολλά. Δεν υδρώνει τα αυτή μας από αυτά που κάνετε. Δεν τα πασόκικα κατά κόλπα, όταν σας κάνουμε τεκμηριωμένη κριτική. Είναι πρόβλημα ότι το ότι δεν υδρώνει το αυτή σας από τίποτα. Ένα με το κεφάλαιο. Δεν καταλαβαίνετε είστε αυτή τη στιγμή τι παίζετε στην ελληνική εμείς κοινωνία. Εμείς είμαστε με το Σεβαγκαλιά. Και ευαγγελίζεστε. Εμείς πάμε στον Πάπα. Ότι όλα θα βελτιωθούν. Εμείς πάμε στη Λιμνικόμο. Εμείς είμαστε χέρι-χέρι με τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Το ΚΚΕ είναι που μιλάτε για το Βήμα και το ταυτίζετε με το ριζοσπάστη. Είναι ντροπή αυτά που λέτε. Συνεχίζω λοιπόν. Είναι ντροπή γιατί είστε και νέος άνθρωπος. Κύριε... Και δεν θα έπρεπε να αξιοποιείτε τα παλιά κόλπα των συντρόφων σας. Τα παλιά κόλπα των συντρόφων σας σε τέτοιου είδους προβοκάτσια. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί αυτό που λέτε, γιατί έχω την άποψή μου και για τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος και θα συνεχίσω μιλώντας για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία πολλές φορές δυστυχώς παρακάμπτουν και τη ρητορική και τη στόχευση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από εκεί και πέρα. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή και για το τραπεζικό σύστημα αλλά και για την ελληνική οικονομία το πώς θα μπορέσει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος λιτότητας ο οποίος είναι ακριβώς αυτός ο οποίος οδηγεί και σε αυτή την πιστωτική ασφυξία. Και εκεί πέρα με συγχωρείτε, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές. Με την πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, η οποία υλοποιείται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ίδια και απαράλλακτη, εδώ και 4 χρόνια από το 2010, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να αλλάξει το κλίμα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ακόμα και φέτος που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το success story, βλέπουμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2014 μειώνονται σε σχέση με πέρσι. Βλέπουμε τις εξαγωγές να μειώνονται. Βλέπουμε την ανεργία να προσπαθούν με διάφορα αυτά τα συντόματα. Είναι σίγουρο ότι θα μειώνονται ακόμα περισσότερο. Οι εκλογές τις ζητάμε γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι μια πολιτική αλλαγή. Έχετε αποδείξει ότι ούτε να διαπραγματευτείτε μπορείτε. Ναι, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά τελειώνουμε τώρα. Σε 20 δευτερόλεπτα θα τελειώσω. Έχετε άμα αποδείξει. Κάθε μέρα εκλογές πάντως δεν θα επενδύσει κανείς, το καταλαβαίνετε, είναι λογικό αυτό. Ζητάμε τις εκλογές ακριβώς επειδή έχετε αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο και ο κύριος Σαμαράς έχει αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο ότι ούτε να διαπραγματευτεί μπορεί, ούτε καλά, θέλει να διαπραγματευτεί. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Βλέπουμε ότι τώρα έρχονται και νέα μέτρα, μέτρα που αφορούν και τις ομαδικές απολύσεις και το ασφαλιστικό, μέτρα που αφορούν. Ποια είναι τα μέτρα ελάφρυνσης, της μονιμοποίησης, της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μέτρο ελάφρυνσης, 1,65 δισεκατομμύρια σε δύο χρόνια. Είναι. Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, μου επιτρέπετε να ακούσετε. Έλα, έλα. Είναι αλήθεια ότι. Ακούστε και ο κύριο Στρέμπερ. Μα δεν μπορεί να πει χίλια πράγματα. Έλα, έλα. Κύριε Καμπουράκη, μια κουβέντα. Αν επιτρέπετε να ακούσετε. Δύο πρώτα χρόνια, 2012-2014. Είναι αλήθεια, είχαμε μια πολιτική λιτότητα. Μια πολιτική.